Περιμένουμε τις βελτίωσεις της ανακατασκευής του υφιστάμενου δρόμου με παρακάμψη μεσήνυχτα της Βελίκας. Ακριβώς. Είναι δηλαδή ο νέος δρόμος που θα περιλαμβάνει τον παλαιό δρόμο, αλλά με πολλές παραλλαγές και βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, ως μία κατεύθυνση και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ένα καινούριο δεύτερο παράπλευρο δρόμο της άλλης κατεύθυνσης, δηλαδή θα έχουμε στην ουσία ένα δρόμο από την Καλαμάτα μέχρι το Ριζόμυλο και από εκεί Πύλο και Μπεθόνη, ο οποίος θα είναι δύο λωρίδων ανακατεύθυνση με διάμεση διαχωριστική νησίδα. Θα ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτή η μελέτη πρόκειται να έρθει στα αρμοδικά συμβούλια όπως και έρθει η προηγούμενη. Λέγαμε Καλαμάτα με σύνδεση. Ακριβώς με βάση και την προβλεπόμενη νομοθεσία, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα αποστείλει τη μελέτη για διαβούλευση σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Μεσίνης, ταυτόχρονα με τους κρατικούς φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ. Έχουμε περίπου χρονοδιάγραμμα σε αυτό, οπότε το αναμένουμε. Έχει γίνει μία συνεννόηση με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την αρμόδια που εγκρίνει τους περιοδικούς όρους, ώστε να γίνει στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Πρακτικά, η διαβούλευση έχει αποκλειστικές προθεσμίες για 52 ημέρες, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα των διαβουλεύσεων πρέπει να τελειώσει εντός των 52 ημερών και αφού πάρει τις γνώμες των φορέων η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να μελετήσει και να εκδώσει τους περιβαλλοντικούς όρους για τον οδικό άξονα. Θεωρούμε ότι δεν θα είναι το σύνολο της διαδικασίας παραπάνω από 3,5 μήνες. Αν ανταποκριθούν βέβαια και οι φορείς και απαντήσουν έγκαιρα και γρήγορα, συμμετέχουν δηλαδή έγκαιρα και γρήγορα στη διαβούλευση. Που νομίζω ότι επειδή είναι ένα έργο που όλοι το θέλουμε, και η Περιφέρεια και ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος Μεσίνης θα κινήσουν και αυτοί τα άξιστα της διαδικασίας τους. Γεια σας. Είπατε Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κοιτάξτε, αυτά τις προθέσεις μου σε σχέση με το ρόλο μου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα τις κάνω γνωστές στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξω. Και θα το κάνω εγώ προσωπικά, δεν θα το ανακοινώσουν ούτε αρχηγοί κομμάτων, ούτε στελέχη πολιτικών παρατάξεων, θα το διαχειριστώ προσωπικά. Επειδή μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και σε εθνικό επίπεδο, και επειδή πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, είπατε εκτιμόμενο προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ, πώς μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα? Κοιτάξτε, προεκλογική περίοδο βρίσκεται η χώρα σύμφωνα με τα γραφόμενα κάποιον εδώ και 4 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι ο χρόνος που έχει καθοριστεί ως χρόνος εθνικών εκλογών, δηλαδή Οκτώβριο του 19, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τηρηθεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το Καλαμάτα Ριζόμυλος έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, ειδικά σε επισκέψεις μου στη Μεσσηνία, και έχετε δει όλοι ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των προσπαθειών και των διαβουλεύσεων που για κάθε της φάση ενημερώνεστε. Είχαμε τις μελέτες, τις οποίες μέσω της αναθεώρησης της σύμβασης του Μορία το 2015, τις αναθέσαμε αδαπάνως για το δημόσιο στον παραχωρησιούχο και τώρα δρέπουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας που έγινε τότε. Δηλαδή, είναι οι μελέτες που με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση του Μορέα ανέλαβε ο παραχωρησιούχος του Μορέα να δώσει στο ελληνικό δημόσιο. Έρχονται τμηματικά, ήρθαν οι αναγνωριστικές μελέτες, ήρθαν οι προκαταρκτικές μελέτες. Όπως γνωρίζετε, η μελετική διαδικασία έχει συγκεκριμένα στάδια. Και αφού έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προμελετών, έχουμε φτάσει πια στο τελευταίο στάδιο που είναι η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι μια φυσιολογική ροή της μελετικής προετοιμασίας. Στο ίδιο διάστημα εμείς και από πέρσι όπως θυμόσαστε που το είχα και δημόσια ανακοινώσει, έχουμε πυκνώσει τις επαφές μας και τις διαβουλεύσεις μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το συγκεκριμένο οδικό άξονα και φυσικά και για άλλα οδικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη έχει προτεραιοποιηθεί στα πρώτα έργα που εξετάζει στην ατζέντα της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα είναι από τα πρώτα έργα που θα τύχουν της χρηματοδότησής της και από τα πρώτα έργα που με την καινούρια χρονιά, το πρώτο εξάμεινο του 2019, θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την έναρξη της κατασκευής τους. Πάνω σε αυτό, εάν μπει και ιδιώτης αυτό το έργο, υπάρχει περίπτωση να έχουμε δρόμο με διόδια? Δρόμο με διόδια, κατηγορηματικά όχι. Κατηγορηματικά όχι και με διπλή υπογράμμιση. Να επιμείνω σε αυτό. Έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνει ως δημόσιο έργο ή θα γίνει ως επέκτασή μας παραγόρηση? Υπάρχουν σκέψεις και εναλλακτικά σενάρια.
Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέρατε, κύριε Συνάπη, υπάρχουν και άλλα. Όπως θα δείτε τις επόμενες μέρες, γι' αυτό λέω ακολουθούμε την φυσιολογική πορεία, θα υπάρχει πρόσληψη και χρηματοοικονομικού συμβούλου, αλλά και συμβούλου για τη μελέτη κόστους ωφέλους και τα σενάρια σε σχέση με την κατασκευή του έργου είναι αυτά τα οποία θα έχουμε καταλήξει μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Να ρωτήσω πάλι σε αυτό πάνω στον δρόμο του Καλαματαρίζου Όμιλος. Σε πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Μητσοτάκη στη Μεσσηνιέ, ανέφεραν στην κουβέντα την παλιά, τέλος πάντων την παραλιακή χάραξη που είχε γίνει η μελέτη δωρεά του Κωνσταντακόπουλου. Συχνά επαναφέρεται το θέμα και ο κ. Νίκας, ο οποίος είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Θεωρείτε ότι αυτή η χάραξη έχει τελειώσει ή πρόκειται να πάμε σε μια σύγκριση των δύο μελετών και οι τοπικές κοινωνίες τελικά να επιλέξουν? Αυτή η χάραξη, και ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί φαίνεται ένα θέμα το οποίο οφείλω να διευκρινίσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και αφισβητήσεις. Αυτή η χάραξη δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υλοποιηθεί με ευρωπαϊκά ή διεθνή χρήματα. Όπως γνωρίζετε, από το 2016, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο με απόφασή του θεώρησε τα έργα που εκτελούνται στον νότο της Ευρώπης ως υπερδιαστασιολογημένα. Και κυρίως τα οδικά. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ένα πακέτο έργων που επιδοτήθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ ή από οργανισμούς και φορείς, τα οποία θεωρήθηκαν ότι είχαν μεγαλύτερες διαστάσεις, το λέω εκλαϊκευμένα, σε σχέση με αυτά που ήταν ο πραγματικός τους κυκλοφοριακός φόρτος, ο φόρτος δηλαδή των αυτοκινήτων που θα εξυπηρετούσαν. Μιλάω για τα οδικά έργα. Έκτοτε λοιπόν, τόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όσο και οι ευρωπαϊκές αρχές έθεσαν πολύ σκληρότερες και αυστηρότερες προδιαγραφές σε σχέση με τις μελέτες κόστος ωφέλους, δηλαδή με τις μελέτες βιωσιμότητας των έργων. Κάθε έργο πλέον για να χρηματοδοτηθεί από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό οργανισμό ή φορέα πρέπει να υποβληθεί μελέτη βιωσιμότητας που να αποδεικνύει ότι τα χρήματα που δαπανώνται για το έργο είναι ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό όφελος που θα προκύψει από το έργο. Ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει μία παραλιακή χάραξη υπερδιπλάσιου ποσού απαλωτριώσεων σε σχέση με το έργο που κατασκευάζουμε σήμερα, και αυτό μας το διαβεβαίωσαν και οι ευρωπαϊκές αρχές και μηχανισμοί, θεωρείται δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτηθεί. Πέραν του γεγονότος λοιπόν ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να τύχει χρηματοδότησης από πόρους που αναζητούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα εθνικά λεφτά δεν επαρκούν για να φτιάξουμε ένα τέτοιο έργο, υπάρχει και το ζήτημα του γεγονότος ότι πρόκειται για ένα άλλο έργο. Αυτό το έργο που κάνουμε είναι ένα έργο για να συνδεθεί η Καλαμάτα διαμέσου της Μεσσήνης με την Δυτική Μεσσηνία και από εκεί με όλον το κάθετο άξονα από την Πάτρα, τον Πύργο, το Καλό Νερό και την Τζακώνα. Να συνδεθεί δηλαδή η Καλαμάτα και με την δυτική πλευρά των διευρωπαϊκών αξώνων, ο Μωρέας με την Ολυμπία οδό, αξιοποιώντας το πέρασμά του αυτός ο δρόμος περιοχές υψηλής τουριστικής προστιθέμενης αξίας ή υψηλής οικονομικής και εμπορευματικής εκμετάλλευσης. Εκεί λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο η παραλιακή χάραξη που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό δημοτικό έργο ή ένα πολύ καλό περιφερειακού χαρακτήρα έργο. Αλλά πάντως όχι εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου έργο, γιατί άλλο σκοπό και στόχο εξυπηρετείς με μια χάραξη σύνδεσης δύο διευρωπαϊκών αξώνων, της Ολυμπίας και του Μωρέα, και άλλο σκοπό εξυπηρετείς με ένα δρόμο που θέλει να αναδείξει την παραλία της Καλαμάτας, το παράλιο μέτωπό της, ακόμα σε μεγαλύτερη έκταση, και είναι άλλος φορέας που θα το εκτελέσει και άλλες χρηματοδοτήσεις που θα αναζητούν γι' αυτό. Ο Μωρέας θα φτάσει το παλιό νερό. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τα πλαίσια αυτά που λέτε. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε μια στιγμή.